Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή. Ψωμάκι για μπέργκερ. Πολύ σημαντική συνταγή και πρέπει να τη μάθουμε. Σωστά, Μπελέση. Είναι το τίποτα, είναι πανεύκολο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ψωμί για μπέργκερ θα χρειαστούμε 125 γραμμάρια γάλα χλιαρό, 25 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 80 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 αυγά μεσαία, 500 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 1 κρόκο αραιωμένο σε 1 κουταλιά της σούπας νερό και 15 γραμμάρια αλάτι. Για να φτιάξουμε ένα σωστό μπέργκερ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουμε πάντα είναι τι? Να φτιάχνουμε το ψωμάκι των μπέργκερ. Σας δείξω την τέλεια συνταγή, είναι πανεύκολη. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα μπολ και τον κάτω του μίξερ. Θα προσθέσω μέσα το γάλα. Και το γάλα είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Θα ρίξω μέσα και τη μαγιά και τη ζάχαρη. Γιατί το ψωμάκι των μπέργκερ, να ξέρετε ότι συνήθως μπριοσίζει. Δηλαδή είναι γλυκό ψωμάκι, μας αρέσει να είναι γλυκό και είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, ανακατεύω τη μαγιά μου μαζί με τη ζάχαρη και το γάλα. Ανακατεύω καλά και παίρνω αυτό εδώ το μείγμα, θα δείτε ότι θα πήξει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αυτό που μπορούμε να προσθέσουμε είναι υπόλοιπες υγρασίες που έχουμε. Η υγρασία επόμενη που έχουμε είναι τα 3 αυγά. 1, 2, 3. Εδώ. Ανακατεύουμε και τα βουλάκια μας. Αυγά, γάλα, μαγιά, ζάχαρη. Και χωρίς να ανακατέψουμε, κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα ρίξω από πάνω το αλεύρι για να καλύψω το μείγμα μου. Θέλουμε να κρατήσουμε ζεστό το μείγμα, να το κλείσουμε από πάνω, να μην αναπνέει και ουσιαστικά να αφήσουμε να δουλέψει η μαγιά. Θα ρίξω και το αλάτι από πάνω, χωρίς να ανακατέψω εδώ. Και σε αυτό το σημείο, αν μπορείτε να βάλετε μία πετσετούλα και να αφήσετε 15-20 λεπτά, θα κάνετε την καλύτερη δουλειά. Γιατί θα διευκολύνετε πάρα πολύ το φούσκωμα μετά. Σε περίπτωση που δεν έχετε χρόνο όμως και θέλετε να συνεχίσετε, συνεχίζουμε. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ με το γάτζο, εδώ. Οπότε θέλω να χτυπήσω πάρα πολύ καλά το μείγμα μου και μόλις δέσει καλά και ξεκολλάει από τον κάδο του μίξερ, τότε θα προσθέσουμε μέσα το βούτυρο που είναι στη θερμοκρασία δωματίου. Και μετά από καλό χτύπημα, κοιτάξτε εδώ. Και ήρθε η ώρα για το συστατικό κλειδί. Το συστατικό που ουσιαστικά θα μας κάνει τα ψωμάκια των μπέργκερ αφράτα. Που είναι βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, κλείνουμε. Τυπάμε καλά. Σε σιγανή ταχύτητα. Δεν χρειάζεται δυνατά. Θέλουμε να αφήσουμε το βούτυρο να κάνει σωστά τη δουλειά του. Κοιτάξτε εδώ. Αν όλα τα μπέργκερς που καταναλώνουν οι Αμερικανοί κάθε χρόνο τοποθετούνταν σε σειρά το ένα δίπλα στο άλλο, υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να γυρίσουν τη γη τουλάχιστον 32 φορές. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο, θα φορέσω γάντια, εδώ. Οχ! Αυτά τα ψωμάκια μπέργκερ δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό που θέλω να δω είναι να ξαναπορροφηθεί όλο το βούτυρο και να έχω αυτή την μαστιχένια υφή τελικά στο ζυμάρι μου. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Τώρα, θέλω ένα μπολάκι. Και δεν θα σας ταλαιπωρήσω καθόλου, θέλω να δείτε πόσο οργανωμένος είμαι. Λοιπόν, όπως είναι όλο το ζυμάρι μου, θα το μεταφέρω. Είναι φανταστικό. Όπως είναι, θα το βάλω σε ένα μπολάκι. Τρελαίνω γιατί η διαδικασία πάντα του ψωμιού είναι η αγαπημένη μου. Ό,τι ψωμί και φτιάχνω, είτε είναι για μπέργκερ, είτε είναι προζύμι, πραγματικά είναι φανταστικό. Η διαδικασία είναι φανταστική. Λοιπόν, καλύπτω με μεμβράνη εδώ. Και αυτό που θέλω είναι να διπλασιαστεί το ζυμαράκι μου. Δηλαδή, από τόσο να γίνει τόσο. Τώρα, το πόση ώρα θα πάρει είναι σχετικό. Λόγω της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, της μαγιάς που έχουμε χρησιμοποιήσει, της θερμοκρασίας των υλικών που έχουμε βάλει στο ζυμάρι, οπότε μπορεί να πάρει από μισή ώρα μέχρι και μια μισή ώρα. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, αυτό το αφήνω στην άκρη να φουσκώσει, θα το χρησιμοποιήσω μετά για να κάνω ψωμάκι για μπέργκερ. Και πάμε κατευθείαν σε αυτό. Εδώ. Παναγία. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε το ζυμαράκι μας, το ξεφουσκώνουμε και το βλέπετε. Είναι φανταστικό. Και τα αφήνω μπροστά μου. Εδώ. Τώρα, όπως είναι, θα χωρίσω το ζυμαράκι μου στα 10. Οπότε θέλω να κόψω στη μέση. Και το καθένα πρέπει να το χωρίσω στα 5. Οπότε για να βοηθηθώ, θα ανοίξω μία λωρίδα. Περίπου βγαίνουν 90 με 100 γραμμάρια το καθένα.
Οπότε θέλω να το χωρίσω στα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω το ένα ζυμαράκι μπροστά μου και να κάνω αυτή την κίνηση πάνω στον πάγκο, εδώ. Ουσιαστικά θέλω να το κάνω στρόγγυλο. Με το που το κάνω στρόγγυλο, θα δείτε ότι υπάρχει κάποια σημεία που έχουν χώρισμα. Αυτό το χώρισμα μπορώ να το διορθώσω πώς, πιάνοντας από πάνω το ζυμάρι και σιγά σιγά με κινήσεις πάω προς τα κάτω το ζυμαράκι μου εδώ. Κοιτάξτε, έτσι με αυτόν τον τρόπο από κάτω όντως υπάρχουν οι ενώσεις, από πάνω το ψωμάκι μας είναι τέλειο. Τώρα, έχω αφήσει εδώ πέρα δύο ταψάκια, ένα-δύο. Και όπως είναι, θα πάρω και θα βάλω το κάθε ζυμάρι μου πάνω στο ταψάκι. Εύκολο ή δύσκολο? Το κάνω στρόγγυλο, δένω το ζυμάρι, γιατί το κόψαμε, το βλέπετε. Και έτσι όπως το πιάσουμε ξανά, παίρνουμε λίγο από το ζυμάρι από πάνω και το κατεβάζουμε κάτω, εδώ. Ζυμάμε λίγο εδώ. Τέλεια. Έτοιμο. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε μία οδοντογλφίδα και έτσι όπως είναι να κάνετε μία τρύπα στη μέση, εδώ και εδώ. Γιατί το κάνουμε αυτό, Διονύση? Για να ψηθούν καλύτερα μέσα στο φούρνο και να φουσκώσουν καλύτερα μέσα στο φούρνο. Η οδοντογλυφίδα είναι πολύ σημαντική, αν και δεν φαίνεται, είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και τώρα πρέπει να τα αφήσουμε να φουσκώσουν. Χρειαζόμαστε πετσετούλες. Μία, δύο. Και μόλις φουσκώσουν και διπλασιαστούν, θα το καταλάβουμε, πρέπει να είναι κάπως έτσι. Ουχου! Κοιτάξτε, έτσι ήτανε, έτσι θα γίνουνε. Οπότε μόλις φτάσουν σε αυτό το σημείο, ξέρουμε ότι τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα. Οπότε, Διονύση, έλα εδώ. Πάρα αυτά εδώ, ένα-δύο. Πήγαινε τα για φούσκωμα δίπλα. Και εγώ θα συνεχίσω κανονικά με τα φουσκωμένα. Ο χρόνος είναι σχετικό του. Το κατάλαβες, έτσι. Μπορεί να πάρει από μισή ώρα μέχρι δεν ξέρω πόσο. Οκ. Λοιπόν, τώρα, τα ψωμάκια μου έχουν φουσκώσει. Όπως βλέπετε, η οδοντογλυφίδα φαίνεται. Σωστά. Άμα καλυφθεί η οδοντογλυφίδα και δεν φαίνεται αυτή τη μικρή τρυπούλα, θα πάρετε ξανά την οδοντογλυφίδα και θα κάνετε μία τρύπα εδώ. Τι χρειαζόμαστε. Τώρα, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Έχω λίγο κρόκο αυγού με νεράκι εδώ. Θα λείψω. Μπορείτε να ρεώσετε τον κρόκο σας και με γάλα και με νερό, ό,τι σας αρέσει περισσότερο. Και τα δύο δουλεύουν. Με το γάλα παίρνουμε καλύτερο χρώμα. Με το νερό δεν χρειάζεται να έχουμε γάλα μέσα στο ψυγείο μας. Τώρα, άμα θέλετε να βάλετε σουσαμάκια από πάνω, μπορείτε. Τα ψωμάκια του μπέργκερ θέλουν 10 λεπτά ψήσιμο στους 190 βαθμούς στον αέρα. Επειδή είναι μόλις 10 λεπτάκια, καλό είναι να τα βάλουμε σε δύο χρόνους. Πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Γιατί άμα τα βάλουμε μαζί, καταλαβαίνετε ότι τα κάτω θα είναι λίγο πιο άψητα, τα πάνω πιο ψημένα, οπότε θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε. Και μετά από 20 λεπτά θα έχετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Πείτε μου τώρα, άμα όντως έχετε πάρει ποτέ ψωμί για μπέργκερ έτοιμο και να μοιάζει κάπως έτσι? Ποτέ. Για το ψωμί για το μπέργκερ, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το γάλα, τη μαγιά, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα αυγά, το αλεύρι και αλάτι. Χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα με το γάτζο μέχρι να σχηματιστεί η ζύμη. Προσθέτουμε το βούτυρο σε κομμάτια και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να απορροφηθεί. Μεταφέρουμε σε μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο. Κόβουμε σε 10 κομμάτια, πλάθουμε το κάθε κομμάτι σε στρογγυλό ζυμάρι και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Κάνουμε μία τρύπα στο κέντρο με μία οδοντογλυφίδα και σκεπάζουμε. Αφού φουσκώσουν τα ζυμάρια, ανοίγουμε ξανά στο κέντρο την τρύπα με την οδοντογλυφίδα. Αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο και ψήνουμε κάθε ταψί για 10 λεπτά στους 190 βαθμούς.